μπορούσε να δουλέψει, δεν είμαι μόνο εγώ δηλαδή. Μα δεν είπα ότι έχει οικονομικό θέμα. Ναι, προφανώς, όχι, λέω. Έχουμε καταλάβει να γίνονται δουλειές. Αν μου γίνει πρόταση, θα κάνω τηλεόραση. Δεν είναι θέμα. Εσύ την ψάχνεις ή περιμένεις πια? Όχι, δεν ψάχνω πια τίποτα. Τίποτα. Να σου γίνει πρόταση. Ναι, τι να ψάξω τώρα. Δηλαδή... Ψάχνω πια, λέει. Ναι, στην αρχή θέλω να πω, όταν σταμάτησα να κάνω εκπομπές, έκανα μια δύο προτάσεις σε κάποια κανάλια, δεν έγινε τίποτα. Τελείωσε από εκεί πέρα. Όχι ότι ζνομπάρω ότι δεν είναι στη θέση μου και στο πρεστίζ μου να κάνω προτάσεις. Απλά κάνω τόσα άλλα πράγματα που με ικανοποιούν, που βγάζω και όλη την ενέργειά μου, περνάω καλά, ο κόσμος. Έρχεται, ανταποκρίνεται. Αν έκανες τώρα τηλεόραση, τι θα έκανες στην τηλεόραση? Τι στυλ εκπομπής θα έκανες? Κάτι με ζωντανό κοινό, που είναι το στοιχείο το οποίο μπορώ. Stand-up comedy θα έκανες, δηλαδή, με ζωντανό κοινό. Αυτό που κάνω στο νυχτερινό μαγαζί, θέλω να πω, εγώ έχω ένα στοιχείο που το κάνω και στο θέατρο, το stand-up comedy. Που σε χαρακτηρίζει. Ναι, που και δεν είναι και εύκολο να το κάνει άλλος. Και είναι εύκολο για μένα. Ναι, δηλαδή, αυτό. Και πάλι δεν αντέχω να ετοιμάζω σοου τεράστια, ας πούμε, με κείμενα. Γιατί γράφω συνέχεια. Χειμώνα, καλοκαίρι, αλλάζω παραστάσεις. Πολλές φορές κάνω και δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή, έχω γράψει πάρα πολύ πράγμα. Και απ' την άλλη, έχω μια ευκολία με το κοινό, με την ατάκα, που δεν την έχουν και πολλοί. Φέτος που δεν υπάρχει ο Λαζόπουλος στην τηλεόραση. Γέλιο.